Φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό Πάσχα σε εσάς, στους καλή μεγάλη εβδομάδα. Και στον αγαπητό συνάδελφο και συνομιλητή. Ακριβώς. Τον Παύλο. Τον παρουσιάσετε πριν από μένα. Ο υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το Πασόκ Κινάλο, κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Την καλησπέρα μου, κύριε Μπαριτάκη. Καλησπέρα από μένα. Εύχομαι με υγεία τη μεγαλοβδομάδα. Καλή ανάσταση. Καλησπέρα και τον Γιώργο που είμαστε συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σωστά. Με διαφορετικές παρατάξεις, αλλά. Σας συνδέει το όραμα για την Κρήτη. Ένα γενικότερο όραμα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά για να τρέξουμε. Κύριε Ματαλιωτάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσω από εσάς και να σας ρωτήσω το εξής. Ποια θέματα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των προτάσεων των πολιτικών κομμάτων. Ξεκινάμε κάπως γενικά και μετά θα εξειδικεύσουμε και θα πάμε και στην περιφέρεια Κρήτης. Ποιες θα είναι θεματικές που θα πρέπει να απασχολήσουν τους υποψηφίους? Κύριε Παναγιωτόπουλο, η επόμενη μέρα είχαμε μία τετραετή θητεία, η οποία μέσα από κρίσεις, μέσα από προβλήματα, μέσα από εισαγόμενα σημαντικά ζητήματα, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και κλήθηκε η κυβέρνηση αυτά τα 4 χρόνια να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί και να κοιτάξει το μέλλον. Το μέλλον λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει, πώς θα πετύχουμε περισσότερη ανάπτυξη για όλους, ως απάντηση για την ακρίβεια, πώς θα συνεχίσουμε να μειώνουμε την ανεργία, γιατί είναι γεγονός ότι η ανεργία τα τελευταία χρόνια μειώθηκε πρώτη φορά επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα αξιοποιήσουμε τους Έλληνες, πώς θα έρθουν πίσω οι νέοι που είναι στο εξωτερικό και για ποιο λόγο βρίσκονται στο εξωτερικό πρέπει να αναλύσουμε. Ο λόγος είναι ότι ζητάνε περισσότερη αξιοκρατία, κριτήρια, δεν φτάνει μονάχα το πτυχίο. Πρέπει να βγει ο προγραμματισμός που κάνουν οι νέοι και δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι σήμερα πολλά πράγματα, επειδή είμαστε μια χώρα αδύναμη εξαιτίας πολλών προβλημάτων που η μια κυβέρνηση, αν θέλετε, κληροδοτεί στην άλλη, οι νέοι βγαίνουν από τον προγραμματισμό τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τους μισθούς για να έχουμε ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου. Ήδη έχουμε πετύχει αύξηση μισθών και συντάξεων. Μιλάμε όμως στο μέλλον ότι είναι το κύριο μέλημα και ο στόχος της κυβέρνησης. Κύριε Μπαριτάκη, σίγουρα θέματα ακρίβειας, πληθωρισμού, η γενικότερη δυσκολία στην κατανάλωση, ο προβληματισμός που κυριαρχεί και στις τάξεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας απασχολεί τον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ έχει επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα μέσα από συγκεκριμένες λύσεις? Κυρίως σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η οικονομία είναι κυρίαρχο θέμα. Η κοινωνία ακόμα πιο κυρίαρχο, πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε όλοι εμείς ως κοινωνία στην καθημερινότητά μας, είναι η ακρίβεια, είναι το ενεργειακό, είναι τα μέτρα που δεν έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει αφήσει την οικονομία να εξελίσσεται χωρίς δυστυχώς να παίρνει παρεμβάσεις, είτε να ελέγξει την αγορά από την εσχροκέδρια που καθημερινά δυστυχώς πληρώνουν όλοι οι πολίτες, είτε είναι μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι. Καμία παρέμβαση στο ΦΠΑ, καμία παρέμβαση στα καύσιμα που έχουν πάρει την ανιούσα και να μην μπορούν τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, όπως είναι παρέμβαση στη λιανική τιμή της ενέργειας που μπορούμε να ελέγξουμε και να πάρει μικρότερη κιλοβατόρα ο καταναλωτής. Έχουμε προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Έχουμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα ήδη πρώτη ανάγκη κατανοητικά αγαθά, προκειμένου τα νοικοκυριά να στηριχτούν έμπραχτα. Έχουμε προτείνει και μάλιστα νομοθετικά τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων για να μην χαθούν οι περιουσίες από τα ξένα ΦΑΤ. Μια πολιτική που η κυβέρνηση δυστυχώς παροτρύνει και ενισχύει, θα έλεγα, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα για 900.000 δανειολήπτες και 2 εκατομμύρια εγγυητές, 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας που είναι στα πρόθυρα χάσης περιουσίας. Άρα αυτό είναι το πρωτεύον, μαζί με την υγεία, βέβαια, τον τομέα της υγείας, που και εκεί έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία. Κύριε Ματαλιωτάκη, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε ζητήματα όπως η ακρίβεια από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Κατά διάρκεια της πανδημίας, με τη διαχείρισή της, συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε θέματα υποδομών. Πού πρέπει η προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο την επομένη των εκλογών να γίνει εντονότερη? Καταρχάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, να απαντήσω και στον συνάδελφο, τον κύριο Μπαριτάκη. Είναι εύλογο η αντιπολίτευση να στοχοποιεί την κυβέρνηση. Διανύουμε προεκλογική περίοδο και μάλιστα είμαστε και προς το τέλος. Έχουμε ένα μήνα περίπου μέχρι τις εκλογές.
επενδύοντας, αν θέλετε, ότι για αυτά που συμβαίνουν φταίει, ευθύνεται κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση. Δεν ισχύει όμως ακριβώς. Όταν κάνουμε μία σύγκριση, όταν κάνουμε προτάσεις, θα πρέπει να συγκρίνουμε με το παρελθόν. Για παράδειγμα, το ΦΠΑ στα καύσιμα είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Το ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα ίδιο επίπεδο και σε χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι τράπεζες για τα δάνεια, τα οποία αναφέρθηκε ο αγαπητός Παύλος, μην ξεχνάμε ότι το 2016 πέρασαν σε ξένα χέρια. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν σε ξένα χέρια και μειώθηκε η παρέμβαση, η δυνατότητα παρέμβασης από το ελληνικό κράτος από τη στιγμή που χάσαμε τις τράπεζες. Και άλλα πολλά γεγονότα, στα οποία επειδή η συλλογική μνήμη είναι τρίμηνη ή τετράμηνη, μπορεί εύκολα κάποιος να επικαλεστεί ότι για όλα αυτά ευθύνεται η κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι, δεν μπορούμε να πράξουμε όπως θέλουμε τις περισσότερες φορές. Έχουμε δεδομένα, έχουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το ότι μπορεί η αντιπολίτευση να επικαλείται ότι μπορούν όλα να γίνουν με ένα νόμο, σας θυμίζω, και μέσα σε μία ημέρα, αυτό δεν πείθει τον ελληνικό λαό. Να πάμε εμείς στην όμως, επόμενη μέρα για να του... Εμείς όμως έχουμε μπροστά μας το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα των υποδομών, όπως είπατε, βόρειος οδικός άξονας, έχουμε εμπνευστεί αυτό το έργο. Ως κυβέρνηση έχει προχωρήσει, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά από το ρεπορτάζ, αεροδρόμιο Καστελίου. Τίθεται και το θέμα βέβαια πώς θα αξιοποιήσουμε και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Όλα αυτά έχουν μπει στο τραπέζι των συζητήσεων. Μάλιστα. Έργα υποδομής για να... δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς έχουμε στόχο να προσελκύσουμε επενδύσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οι επενδύσεις όμως δεν φέρουν πάντα την αύξηση της εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Οι επενδύσεις μειώνουν την ανεργία, που είναι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας αυτός, εάν αφορούν τα έργα υποδομής. Και οι επενδύσεις και τα έργα υποδομής που έχει οραματιστεί η Νέα Δημοκρατία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στην αύξηση των νέων θέσεων εργασίας. Αυτό μας απασχολεί, σύν ότι αύξηση των μισθών, γιατί είναι η ώρα πια μέσα από την ανάπτυξη να πετύχουμε αύξηση των μισθών, και μην ξεχνάμε και την τουριστική περίοδο που έρχεται, η οποία μας δίνει πολύ θετικά μηνύματα. Ήδη αρκετές χιλιάδες επισκεπτών έχουν έρθει στην Κρήτη και δεκάδες χιλιάδες στη χώρα μας. Τι να κάνουμε τους χιλιάδες επισκέπτες αν δεν έχουμε εργαζομένους και απέχουν από αυτή τη διαδικασία με τα εργατικά χέρια. Αυτό είναι ένα θέμα. Θέλετε όμως να σας πω και από αυτού. Ένα στοίχημα, όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, γιατί θα... ναι, ένα στοίχημα για τις κυβερνήσεις του μέλλοντος και φυσικά για εμάς, ναι, θα είναι να επενδύσουμε στους εργαζόμενους του τουρισμού. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε τους εργαζόμενους να ασχολούνται εποχιακά με τον τουρισμό. Θα πρέπει να ασχολούνται σε όποιο πόστο επιλεγούν και την επόμενη σεζόν να ασφαλίζονται στο Ταμείο Ανεργίας εξ ολοκλήρου, να εκπαιδεύονται, ναι, και εφόσον γυρίσουν στον τουρισμό να επιδοτούνται και να βελτιώνονται καθημερινά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή κομμάτι της βιομηχανίας του τουρισμού, τομέα, και να έχουμε εργαζόμενους του τουρισμού οι οποίοι θα είναι Έλληνες και όχι εισαγόμενοι εργαζόμενοι. Κύριε Μπαρυτάκη, ασκείτε κριτική. Θα σας κάνω μια πάσα και μπορείτε να απαντήσετε παράλληλα σε θέματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία και τον πρωτογενή τομέα. Εγώ, καλύπτοντας το ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια πάνω στους συγκεκριμένους τομείς, τι παρατηρώ, τι καταγράφω. Καταγράφω παθογένειες, που σημαίνει ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, δηλαδή λύσεις οι οποίες δεν δόθηκαν. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα κάποια προβλήματα είναι διαχρονικά. Το θέμα είναι το μερίδιο ευθύνης και ποιοι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία, θα δείτε από το 2004 μέχρι σήμερα, ποιοι έχουν κυβερνήσει και την ελάχιστη διακυβέρνηση έχει ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή αναφέρθηκε από τον κύριο Ματελιωτάκη για το ΦΠΑ, που μα ο ίδιος ήταν, δεν ήταν οι τιμές το ίδιο. Δεν ήταν τα καύσιμα 2 ευρώ πριν 7-8 χρόνια, σήμερα είναι 2 ευρώ. Και όταν βλέπεις ότι έχουν ξεφύγει και όλη αυτή η αύξηση συμπαρασύρεται καταναλωτικά αγαθά, εκεί παρεμβαίνεις. Οφείλεις ως κυβέρνηση που έχει την ευθύνη να παρέμβεις. Γιατί όλα αυτά που είπε και ο Γιώργος, ότι σχεδιάζουμε, μα 4 χρόνια τώρα τι κάναμε. Ποιες ήταν οι αναπτυξιακές. Κρίσεις διαχειριζόμαστε. Κρίσεις διαχειριζόμαστε. Κρίσεις διαχειρίστηκαν και άλλοι. Και όταν το 2010 το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη κρίση με μια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία που είχε φτωχοποιήσει τη χώρα, τότε κάποιοι έκαναν ζάπια και κάποιοι άλλοι έκαναν ένα νόμο και ένα άρθρο. Και είδαμε τα αποτελέσματα.
Κρίση είναι για να παίρνουμε αποφάσεις. Και κοιτάξτε, λέμε για τα κόκκινα δάνεια και τα φαντ. Το Πασόκ είχε φέρει το μοναδικό νόμο το 38-69, τον περιβόητο νόμο Κατσέλη, ο οποίος στήριξε την πρώτη κατοικία. Κανένας άλλος. Και οι τράπεζες δεν είναι, και πρέπει να το πούμε εδώ, όταν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία, μπορούν να στηριχτούν και οι καταναλωτές και η περιουσία των ανθρώπων και τα ξένα φαντ. Μπαίνουν όροι. Και να πάμε και στην Κρήτη. Έτσι, να ανοίξουμε Κρήτη. Τη θεματική λίγο. Να κάνω μία πάσα στον κύριο Ματαλιωτάκη, μετά να πάω στον κύριο Μαριτάκη. Για το Ταμείο Ενεργείας, για τους ξενοδοχοπαλήρους. Εδώ ούτε καν τη σύμβαση δεν γυρίσει υποχρεωτική η κυβέρνηση που κόπτεται και λέει για τους ξενοδοχοπαλήρους και επενδύει σε αυτούς. Τη σύμβασή τους δεν την έχει κηρύξει υποχρεωτική. Λοιπόν, αυτό και μόνο, χωρίς να πω τα υπόλοιπα. Πάμε στην Κρήτη. Κύριε Ματαλιωτάκη, έχουμε μπροστά μας το μεγαλόπνο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι. Έχουμε μπροστά μας τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Θα μείνουμε εκεί ή τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εστιάσουμε και στην ανάπτυξη υποδομών που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό που πριν από λίγο κάνατε μια σχετική αναφορά. Φυσικά. Θα πρέπει να τελειώσουμε με τον βόρειο δικό άξονα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται, γιατί εκτός ότι είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, κυρίως κοστίζει πολλές ζωές και έχει κοστίσει εκατοντάδες ζωές. Άρα λοιπόν θα πρέπει με αυτό το έργο να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται και να είναι ένα καλό έργο που θα μείνει για δεκαετίες στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο Καστελίου είναι το μοναδικό μεγάλο έργο στην ιστορία της Κρήτης, στην ενδοχώρα, το οποίο θα ενώσει πραγματικά τον Νότο με το Βορρά, θα αναπτύξει την ενδοχώρα και θα δώσει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην Κρήτη και κυρίως στον ομό Ηρακλείου. Θα αναπτύξει άλλες δυνατότητες και θα δώσει... θα αποτελέσει, αν θέλετε, θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Η βελτίωση τώρα σε θέματα υποδομών και όσον αφορά τις τουριστικές υποδομές, αλλά και άλλες υποδομές, είναι επιτακτική. Είναι ένα νησί η Κρήτη, το οποίο έχει αναπτυχθεί με τις δικές του δυνάμεις και δυστυχώς οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν είχαν παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Σε αυτό το εγχείρημα μπήκε η κυβέρνηση, μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός λίγους μήνες κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη ένα πλήρες αναπτυξιακό πρόγραμμα που αφορούσε περιμετρικά την Κρήτη αλλά και την ενδοχώρα και το Βορρά και την ενδοχώρα και το Νότο, που αφορούσε έργα και λιμενικού πεδίου και της ενδοχώρας και στο νότιο άξονα και στο βόρειο άξονα, τα οποία συμπεριλάμβανε αυτό το πρόγραμμα, ένα πλήρες σχέδιο, έχοντας εξασφαλίσει και τους πόρους και τη χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Μπαριτάκη, η αναπτυξιακή ατζέντα του Πασόκ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τι περιλαμβάνει συγκεκριμένα? Καταρχήν, σίγουρα τα δύο μεγάλα έργα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, που και εδώ έχουμε καθυστερήσεις. Έπρεπε να έχει δρομολογηθεί. Έχουμε μείνει πίσω. Το μεγάλο έργο από τα Χανιά στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί. Άρα, οι καθυστερήσεις αυτές είναι εις βάρος της ανάπτυξης του νησιού. Και έχουμε και ένα αεροδρόμιο, στο οποίο καμία μέρημνα, προκειμένου να γίνει μια διασύνδεση με μέσο σταθερή τροχιά. Ούτε καν αναμονές δεν έχουν αφαιθεί, έτσι ώστε αν αργότερα θέλουμε να το αναπτύξουμε, να μπορεί να γίνει διασύνδεση με μέσο σταθερή τροχιά. Το αεροδρόμιο που αυτή τη στιγμή δεν συνδέεται με παραγωγικούς χώρους της Κρήτης, όπως είναι η Μεσαρά, όπως είναι το Νότο Ρέθυμνο, όπως είναι η Ιεράπετρα, όπως είναι η Βιάνος. Δεν υπάρχει, δείτε εσείς να υπάρχει σε εξέλιξη κάποιο μελετητικό σχέδιο που να συνδέει. Ένα έργα που δεν σέβονται το περιβάλλον. Και αναφέρομαι στη Σύραγγα, στη θέση Άγνος, όπου για ένα μικρό ποσό σχετικά με το έργο δεν κατασκευάζεται το τούνελ και θα έρθει μια περιβαλλοντική καταστροφή. Βλέπετε λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται τα επενδυτικά σχέδια, ότι είναι υπέρ των επενδυτών και όχι υπέρ της ανάπτυξης του τόπου. Δηλαδή ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του αεροδρομίου και η σύνδεσή του με τα υπόλοιπα παραγωγικά σημεία του νησιού. Εκεί έχουν μείνει πίσω. Και ο βόρειος οδικός άξονας, που εμείς στηρίζουμε και θέλουμε και πρέπει να ολοκληρωθεί, πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. 4 χρόνια και κύριε ακόμα Μαρτάκη, δεν έχουμε ξεκινήσει. Για να κλείσουμε, διακύβευμα εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών είναι μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα, στα σωρευμένα προβλήματα των πολιτών, στα σωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας, είτε αφορά την καθημερινότητά τους, είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά την κοινωνική μέρημνα, είτε αφορά το κράτος δικαίου και την εμπέδωση της δημοκρατίας. Συνεργασία του Πασόκ με ποιους? Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες με την ψήφο 21 του μήνα θα καθορίσουν πώς θέλουν να κινηθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε πει
όταν είμαστε ένα ισχυρό Πασόκ, που αυτό ζητάμε, ένα καθαρό αποτέλεσμα, ένα ισχυρό ποσοστό στο Πασόκ, η επόμενη μέρα και όταν, αν μπούμε στο στάδιο των διερευνητικών εντολών, εκεί στο πλαίσιο προγραμματικών μόνο συγκλήσεων πάνω σε συγκεκριμένους τομείς και άξονες, μπορούμε να συζητήσουμε την κατεύθυνση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Λοιπόν, κύριε Ματαλιωτάκη, διακύβευμα εκλογών. Να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως διαχειριστήκαμε επιτυχώς τις κρίσεις, όπως θωρακίσαμε τη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως αναπτύξαμε την Ελλάδα, όπως την κάναμε μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη, αν θέλετε, λόγω των επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Έτσι, να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε μαζί με τους Έλληνες, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους, χωρίς να επικαλούμαστε ότι είμαστε πιο δημοκράτες, πιο δίκαιοι από τους άλλους, με την ανάπτυξη, με την προσωπική ευημερία, με την κοινωνική ευημερία των Ελλήνων, ανάπτυξη για όλους, μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους Έλληνες και τα λόγια να γίνονται πράξη. Αλλά και αξιοκρατία και αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά θέσεις, δημόσια διοίκηση και κρατικό μηχανισμό. Μονόδρομος ή αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία θα ήταν το ιδανικό. Αλλά? Αλλά, από ό,τι φαίνεται μέσω των δημοσκοπήσεων, που είναι το μοναδικό αποδεικτικό εργαλείο που έχουμε μέχρι σήμερα, ίσως να χρειαστεί να έχουμε και δεύτερες επαναληπτικές, δηλαδή. Πεδίο συνεννόησης με άλλα κόμματα εκλογές. Έχει η Δημοκρατία. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης και αν θέλετε είναι και η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας να στραφεί προς το κέντρο, έχοντας μια ξεκάθαρη πολιτική στραμμένη προς το κέντρο, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει προς τα δεξιά, στα δεξιότερά της, έτσι, και το βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες, δεν έχει παρασυρθεί από τον εκλογικό νόμο. Μπορεί λοιπόν να συνεργαστεί, έχει ακολουθήσει κεντρώσεις πολιτικές, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στήριξε τις επιχειρήσεις, στήριξε τους εργαζόμενους, απάλυνε το βάρος των ενοικίων, πάγωσε τα δάνεια και όλα αυτά των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Άρα λοιπόν μέσω των πολιτικών της ανοίγει το πεδίο και συνεργασιών, αλλά ξέρετε κάτι, και συνεργασιών όχι απαραίτητος με κόμματα, αλλά και με πρόσωπα που ανήκουν σε κόμματα, ώστε να είναι την επόμενη μέρα μια ισχυρή κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Ματαλιωτάκη, κύριε Μπαρετάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.